Αζήτητα τα εμβόλια τη γρήπη, παρά το γεγονό πω τα κρούσματα χτυπούν κόκκινο και η ανησυχία εντείνεται. Παρότι ημερολογιακά στην καρδιά του χειμώνα, οι πολίτε γυρνούν την πλάτη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και με τον αρχικό στόχο του Υπουργείου Υγεία για ολοκληρωσή του μέσα στο Νοέμβριο να έχει την αχθή στον αέρα. Αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί ούτε 3 εκατομμύρια, όταν ο στόχο είναι να εμβολιαστούν 4,5 εκατομμύρια. Εμβολιαστικά δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με πέρυσι και μιλάω και για τη γρήπη και, και για τον κορονοϊό. Από τη μια ο καιρός που δεν παραπέμπει σε χειμώνα και από την άλλη η γενικότερη κόπωση που ο κορονοϊός προκάλεσε τα προηγούμενα χρόνια συνέτειναν προκειμένου φέτος ο αντιγρυπικός εμβολιασμό και στην Κρήτη να κινείται σημειωτών. Η ραγδαία ωστόσο αύξηση των κρουσμάτων δεν επιτρέπει άλλα περιθώρια εφησυχασμού με τους ειδικού να κρούν καμπανάκι εν ώψη της κορύφωσης του κύματο γρήπης που βρίσκεται πρώτο Εννοείται ότι προλαβαίνει ο κόσμο, εννοείται ότι πρέπει να εμβολιαστούμε τώρα, εννοείται ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Και... Έχουμε δηλαδή μείνει πάρα πολύ πίσω. Ευθύνη έχουμε όλοι μα, αντιαμφισβήτητα. Αλλά έστω και τώρα θα καλέσω του συμπολίτε μου, αυτοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν, να πάνε στα φαρμακεία να εμβολιαστούν. Έχουμε όλη τη χειμερινή περίοδο μπροστά μα και την άνοιξη, κατά την οποία σίγουρα θα έχουμε γρήπης. γρήπη. έκταση έξαρση παρατηρείται αρχι... τέλειο Γενάρη-Φλεβάριο με Μαρτί. Οπότε ο κόσμο ακόμη προλαβαίνει να εμβολιαστεί. Καλό θα είναι να συνοηθεί με τον γιατρό του, το φαρμακοποιό, ότι είναι πολύ απλή πλέον η διαδικασία για να κάνει ο κόσμο το εμβόλιο. Πάει στο φαρμακείο με το άμκα του, κάνει το εμβόλιο και φεύγει. Σε πέντε λεπτά έχει, έχει, τελειώσει. Σύμφωνα με τι σχετικέ συστάσεις απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδε για την επίτευξη ανοσολογικής απάντηση. Άρα, ειδικά οι πολίτε που ανήκουν στι λεγόμενε ομάδε υψηλού κινδύνου θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν προκειμένου η μεγαλύτερη έξαρση που σύμφωνα με του ειδικού θα καταγραφεί ω ήθιστε μέσα στο Γενάρη να μην του βρει